και πιάνει και η φωτογραφία της ημέρας. Μας έρχεται από την εθελοντική ομάδα Ζωδρό. Ναι. Μία εικαστική παρέμβαση στην περιοχή της Λεωφόρου Κνωσού. Καθώς κάθε εβδομάδα ανακαλύπτουμε και κάποιο καινούριο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου που έχουν αλλάξει με τον δικό τους τρόπο και οι εθελοντές. Λοιπόν, εγώ προτείνω να παραμείνουμε στο θέμα και να ξεκινήσουμε πρώτη σύνδεση παίρνοντας πάσα από τη φωτογραφία που είδαμε. Έχουμε απέναντί μας ξεχωριστούς ανθρώπους, εθελοντές, που αφιερώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους, με βασικό στόχο να κάνουν την πόλη του Ηρακλείου ακόμα πιο όμορφη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γιούλη Χριστοφόρου, ερασιτέχνηδα βέβαια ζωγράφος, να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ και βρίσκεται στο σημείο της φωτογραφίας και της παρέμβασης. Τι κάνετε? Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας δυο λόγια για αυτή τη νέα εικαστική παρέμβαση και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε. Εγώ σας ευχαριστώ, εμείς δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι μία μονάδα, αλλά ένα σύνολο από ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούμε ερασιτεχνικά και εθελοντικά να βοηθήσουμε την πόλη μας να φύγει από το γκρίζο και το μαύρο και να δούμε χαμόγελα, πολλά χαμόγελα στον ανθρώπων τα πρόσωπα. Βλέπουμε ότι, εγώ να τονίσω, πάλι, να τονίσω πάλι την ιδιότητά σας, ερασιτέχνης, ζωγράφος, η κυρία Χριστοφόρου, και μέσα από αυτή την ιδιότητα καταλαβαίνουμε και το μήνυμα του εθελοντισμού, ότι κάποιος δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας, δεν χρειάζεται να γνωρίζει από πρώτο χέρι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τέχνη και με τον πολιτισμό. Μεράκι χρειάζεται και αγάπη για την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό το έχεις ή δεν το έχεις, ακόμα και διδάσκεται. Θα σας πω ένα περιστατικό σήμερα. Σήμερα είχα πάει, πηγαίνω τα εγγονάκια μου στο σχολείο στη Βορτέτσα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα καφάο, το οποίο ήταν στα μαύρα του τραχάλια. Ντρεπόμουν ακόμα και να το κοιτάξω. Ναι. Σήμερα λοιπόν το πρωί πήγα και έκανα μια παρέμβαση και μόλις σχολάγανε τα παιδάκια, ήρθανε όλα γύρω μου και μου είπαν τι όμορφο είναι αυτό, τι υπέροχο, τι υπέροχη φωτογραφία, τι υπέροχα μηνύματα μας δίνετε κυρία μου. Για μένα αυτό και για τους συναδέλφους που ασχολούμαστε με τον εθελοντισμό είναι η πληρωμή μας για αυτό το σκοπό που έχουμε κάνει στη ζωή μας, να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Τους συνανθρώπους μας να γελάνε. Για να το δούμε κάπως να καλύτερα, χαίρομαι. Να πούμε και στον συνάδελφο εκεί, τον Γιάννη τον Γιαλουράκη, λίγο, να δείξουμε λίγο αυτό το έργο σας και να μας εξηγήσετε πώς προέκυψε, ποια η έμπνευση και ποιο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί. Αν πάτε και λίγο αριστερά εκεί θα φανεί καλύτερα. Για πείτε μας. Η προτροπή ήταν περνώντας τους δρόμους του Ηρακλείου. Έβλεπα αυτά τα σκουριασμένα κουτιά, τα οποία μου προκαλούσαν, μπορώ να το πω, μία αποστροφή, μία μηχανία. Σκέφτηκα λοιπόν στο μυαλό μου ότι θα ήταν ένας υπέροχος καμβάς, ο οποίος θα βοηθούσε όχι μόνο εμένα, αλλά και άλλο κόσμο. Έτσι λοιπόν αποφάσισα και το σκέφτηκα, ότι ο καμβάς αυτός θα ήταν για μένα μία ευκαιρία για να δημιουργήσω μία τέχνη η οποία δεν θέλω να είναι μόνο στο σπίτι μου και να τη χαίρομαι εγώ, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και οι άνθρωποι που με γνωρίζουν, να γίνει κάτι πιο πλατή. Έτσι λοιπόν το αποφάσισα, βρέθηκε. Μάλιστα. Στο δρόμο μου η γωγό η Πιλάτου. Ναι. Και φτιάξατε και αυτό που φτιάξατε. Μιλήσαμε. Μάλιστα. Και φτιάξαμε αυτό που φτιάξαμε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κυρία Χριστοφόρου, θέλω, ολοκληρώστε. Ναι, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι πάρα πολύ γεμάτη, γιατί εμείς οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, όταν κάνουμε κάτι, το κάνουμε πρώτα για να είμαστε εμείς καλά. Σωστά. Και ισορροπημένοι. Σωστά. Και μετά για τον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα. Θέλω, κυρία Χριστοφόρου, να είστε καλά, καλή συνέχεια, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και ένα μεγάλο μπράβο.
μας ομορφαίνεται καθημερινά, ερασιτέχνης, ζωγράφος, εικαστικός, η κυρία Χριστοφόρου, καθημερινά μας ομορφαίνει την καθημερινότητά μας με απλές κινήσεις, πρωτοβουλίες.